χαρίζουν λάμψη στη γιορτινή ατμόσφαιρα, μεταφέροντας σε κάθε σπίτι λίγη παραπάνω μαγεία. Τα χριστουγεννιάτικα φωτάκια έχουν την τιμητική τους αυτή την εποχή και αποκτούν περίοπτη θέση σε κάθε σπιτικό. Όμως τυχόν κακή επιλογή κατά την αγορά τους είτε η λανθασμένη χρήση τους εγκυμονούν κινδύνους και έχουν συνδεθεί τα τελευταία χρόνια με αρκετές πυρκαγιές μικρότερης είτε μεγαλύτερης έκτασης σε σπίτια και καταστήματα. Πρέπει να αποφεύγουμε να χρησιμοποιούμε πολύ πρίζα και να φορτώνουμε με πολλές συσκευές στην ίδια πρίζα. Θα πρέπει να αποφεύγουν να τοποθετούνται κοντά σε έπιπλα, κοντά σε κουρτίνες, κοντά σε χαλιά. Τα εντυπωσιακά βίντεο που κάνουν κατά καιρού στο γύρο του διαδικτύου αποτυπώνουν με τον πιο σαφή τρόπο πώς από τη μία στιγμή στην άλλη ένα σπίτι μπορεί να γίνει στάχτη από ένα βραχυκύκλωμα. Θέλοντας να αποτρέψει ανάλογα περιστατικά, η πυροσβεστική υπηρεσία εξέδωσε και φέτος οδηγίες για την ασφαλή χρήση τους, επισημένοντας τον πρωταρχικό κανόνα ασφαλείας, που δεν είναι άλλος από τον προσεκτικό έλεγχο κατά την αγορά τους, έτσι ώστε να φέρουν πιστοποίηση καταλληλότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προσέχουμε να έχουν τις προδιαγραφές που χρειάζεται, δηλαδή από εκεί που τα παίρνουμε. Βεβαίως, ναι. Πάρα πολύ επικίνδυνα. Και όλα είναι Κινέζικα, δυστυχώς. Πριν την τοποθέτησή τους, τα λαμπάκια πρέπει να ελέγχονται σχολαστικά για διαρροές, κοψίματα είτε καμένες λάμπες, καθώς και αν το φύς προσαρμόζεται σωστά στην πρίζα για την αποφυγή σπινθυρισμών. Εξίσου σημαντική είναι και η σωστή επιλογή των φωτιστικών αν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν σε εσωτερικό είτε εξωτερικό χώρο. Και ο κίνδυνος της ηλεκτροπληξίας, του βραχυκυκλώματος και κατ' επέκταση, αν υπάρχουν και έφλεκτα υλικά, να έχουμε ανάφλεξη. Πιστοποίηση. Άιζο, αυτή είναι. Τα αφήνετε αναμένα την νύχτα. Όχι, όχι, εγώ προσωπικά όχι. Ακόμη ελέγχουμε τα βολτ και δεν αφήνουμε τα φωτιστικά να ακουμπούν σε υλικά που πιάνουν εύκολα φωτιά, όπως χαρτί και ύφασμα. Τα βγάζουμε, τα έχουμε όλη μέρα για το παιδί που του αρέσει και μετά τα βγάζουμε το βράδυ. Σε κάθε περίπτωση χρήσης τεχνητού δέντρου, ο καταναλωτής πρέπει να βεβαιωθεί ότι φέρει πιστοποίηση πως είναι κατασκευασμένο από βραδιφλεγή υλικά. Ακόμη μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν χωρίς επιτήρηση γύρω από το δέντρο. Αποσυνδέστε πάντα τα φωτιστικά του χριστουγεννιάτικου δέντρου πριν φύγετε από το σπίτι είτε πριν πάτε για ύπνο. Προσέχουμε τα παιδιά και για να αποφύγουμε ατύχημα ηλεκτροπληξίας, αλλά και να αποφύγουμε και ένα ατύχημα ανατροπής του δέντρου, το οποίο μπορεί να τραυματίσει και τα παιδιά. Γι' αυτό το λόγο θα πρέπει να είναι και πολύ καλά στερεωμένα. Εξίσου σημαντικό μερίδιο στις πυρκαγιές από αμέλεια σε κατοικίες στην εορταστική περίοδο κατέχουν τα κεριά, τα οποία δεν πρέπει να μένουν ποτέ αναμένα όταν φεύγουμε έστω και για λίγο, ενώ δεν πρέπει να τοποθετούνται ποτέ κοντά στο χριστουγεννιάτικο δέντρο.